επιδρομή από Μέδουσες στην Κορσική. Έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των λοόμενων. Άλλες επιπλέουν μέσα στο νερό, άλλες είναι θαμμένες στην άμμο και άλλες κολλούν στα βράχια. Alors ça gâche un peu la baignade, mais après c'est comme ça, il en faut, c'est la nature. Πρόκειται για τις λεγόμενες μουβ μέδουσες, ένα είδος που θεωρείται το πιο επικίνδυνο στη Μεσόγειο. Το τσίπημά τους είναι επώδυνο λόγω της νευροτοξίνης που έχουν. En nageant, j'ai rencontré une grosse méduse sûrement qui s'est bien plaquée sur mon bras. Ça fait très mal. Η πληθυσμιακή του έξαρση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπεραλίευση, λένε οι ειδικοί. Συγκεκριμένες μέδουσες τις τρώνε συγκεκριμένα είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες ή μεγάλα πελαγικά ψάρια. Αυτό σημαίνει ότι όσο αλλιεύονται αυτά τα είδη, δηλαδή ο τόνος, ο ξυφίας, το φεγγαρόψαρο, θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι μέδουσες. Δηλαδή η έξαρση δεν είναι κάτι καινούριο εκεί. Μην ξεχνάμε επίσης και την νέα έξαρση που έχει η Μάλτα. Με απόχες και με ξύλα, οι λουόμενοι προσπαθούν να τις απομακρύνουν. Από τις αρχές του μήνα, 150 άνθρωποι έχουν σπεύσει σε κέντρα υγείας της Κορσικής από τσίπημα μέδουσας. Μέχρι du sable chaud sec, parce que la chaleur va atténuer la douleur. On rince à l'eau de mer et pas à l'eau douce. Après ça, mettre une certaine crème.